Μιλώμε στη δημόσια υπάλληλη τη Συντεχνία Ισότητα, πραγματοποιώντα εκδήλωση διαμαρτυρία το πρωί τη Δευτέρα και τη Τρίτη έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και πορεία προ το Υπουργείο Οικονομικών. Η απόφαση αυτή ληφθήκε μετά την χθεσινή ανακοίνωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΙΔΙ, ΣΕΚ και ΠΕΟ ότι ολοκληρώθηκε ο διάλογο με την κυβέρνηση και πω θα λάμβαναν την τελική του θέση την προσεχή Δευτέρα. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση τη συντεχνία ισότητα, αναφέροντα πω αυτή η απόφαση των συντεχνιών αποτελεί άλλη μία προσπάθεια να παίξουν με την ψυχολογία του. Προσπαθούν να μας κουράσουν, αναφέρουν και να μας αποθαρρύνουν με τους συνεχείς τακτικισμούς τους σε πλήρη συμπεγνία με την κυβέρνηση. Γι' αυτό και θα βρεθούμε στους δρόμους διεκδικώντας αυτά που δικαιούμαστε. Επίσης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι δεν θα επιτρέψει άλλες καθυστερήσεις και υπεκφυγές και ότι τα αιτήματά του πρέπει να ικανοποιηθούν τώρα. Μάλιστα. Πάντως, Κωνσταντίνε, πηγέ από τι άλλε τρει συνδικαλιστικέ οργανώσει εκφράζουν δυσφορία για τον τρόπο χειρισμού του θέματο. Ενώ εκείνο που όλοι οι εκπροσώποι από πλευρά εργαζομένων αναγνωρίζουν είναι η παναχώρηση του Υπουργείου Οικονομικών σε συμφωνηθέντα και, προεκλ... και προεκκλήσει δεσμεύσει. ευχαριστούμε. Καυτός...